Και με φυλάκισαν. Σε φυλάκισαν. Γι' αυτό και εγώ. Θέλω να σου πω ότι εκεί πέρα στον πλανήτη που ζεις, πιστεύεις ότι είναι ένας πλανήτης που είναι μόνο αγάπη και οι άνθρωποι θέλουν να τον καταστρέψουν? Ναι. Και σε αυτή τη γη το ίδιο γίνεται. Και σε κάθε γη. Το ξέρω. Γι' αυτό και ήρθα εγώ εδώ να σας καταβάλω και να σας κάνω όλους avatar. Μακάρι, από το στόμα σου και στο avatar το αυτή. Να σου πω κάτι. Στον πλανήτη που ζεις είναι πολλά χιλιάδες έτη μακριά από τη γη. Ήταν πριν πολλά εκατομμύρια χρόνια. Κάπου εκατομμύρια έτη μακριά. Αυτός ο κόσμος όμως πια δεν υπάρχει. Γιατί τον κατέστρεψα εγώ. Όταν δραπέτευσα, του έβαλα φωτιά. Και γι' αυτό ήρθα στη γη. Για να καταβάλω άλλα πλάσματα. Εκεί δεν υπήρχαν άλλα πλάσματα. Και όταν καταβάλεις αυτά τα πλάσματα, θα δημιουργήσεις ένα πλανήτη που όλοι μαζί θα πάμε κάπου εκεί? Ή θα μείνουμε αυτό εδώ στη γη? Δεν το έχει σκεφτεί ακόμα το avatar. Πρέπει πρώτα να σας καταβάλει όλους και μετά θα αποφασίσει που θα ζήσουμε αρμονικά όλα τα avatar. Συμφωνώ. Επειδή έχω δει λοιπόν την ιστορία σου και τη φιλοσοφία σου και είμαι 100% υπέρ σου, θα σου πρότεινα ως ταπεινός, τίμιος όμως πριν γίνω avatar, ότι πρέπει να μεταφερθούμε όλοι εμείς που θα καταβάλεις σε ένα καινούριο πλανήτη, avatar μου. Ίσως να πάμε στον πλανήτη που ζούσαμε παλιά όλα τα avatar. Αυτό σαν θέλω. Αυτό που έχεις δει στην ταινία. Αυτό. Εκεί στο δέντρο να κοιμόμαστε. Αλλά έχω δει ότι εκεί που ζεις εσύ, avatar, υπάρχουν και κάτι πολύ επιθετικά ζώα. Όχι, μην ανησυχείς. Ό,τι υπήρχε, τα έχουμε κατατροπώσει. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Πρέπει ωραία. Να μαζέψω avatar. Να τα πάω εκεί. Αλλά αυτό είναι ένα ωραία. Άλλο εγώ θέμα. Εγώ είμαι επόμενος. Κωνσταντίνε, ναι. Θες να... Είσαι... αλλά έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Έχει τραγούδια, εμφανίζεται σε μια εκπομπή. Ελπίζω να την αφήσει σύντομα, γιατί έχει δουλειές να κάνει η Αναστασία. Έχει το Σαββατοκύριακο να εμφανιστεί στην Ανίτα. Το σκέφτομαι ακόμα. Εάν βρω κάποιο άτομο που αξίζει περισσότερο να καταβάλω, θα φύγω από το σώμα της Αναστασίας. Αφού την καταβάλεις. Φαίνεσαι ενδιαφέρον. Μεγάλες φυλακές και μπράβο. Κατάφερε να ελευθερώσει το avatar. Έχω να σου πω ότι είσαι ένα από τα πιο όμορφα avatar που έχω δει και έχω να σου πω ότι μου θυμίζει την Αναστασία τη Γιούσεφ. Μοιάζεται πάρα πολύ. Έχω καταβάλει την Αναστασία Γιούσεφ. Άρα... γι' αυτό σου τη θυμίζω. Ακριβώς. Όταν θα έρθω να καταβάλω εσένα, θα μοιάζω με σένα. Τώρα που έχεις καταβάλει την ψυχή και το σώμα της Αναστασίας Γιούσεφ, θες να μας πεις τις σκέψεις της, πώς σκέφτεται και τι θα έλεγε αν ήταν αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας στον κόσμο που μας βλέπει η Αναστασία Γιούσεφ, ως γνωστή η Αναστασία Γιούσεφ Άρα. Σκέφτεται πολύ αθώα, σκέφτεται σαν παιδί, παιδιά ρίζει πολλές φορές. Το ξέρω. Νομίζει ότι ο κόσμος είναι όλος αγάπη
Γι' αυτό κατέβαλα αυτήν πρώτα. Ήταν το πιο εύκολο εξελαστήριο θύμα μου. Το ξέρω. Τα πιο αθώα πλάσματα είναι πιο εύκολα να τα καταβάλεις. Της έκανες μία ερώτηση να μας πει πώς αισθάνεται που, που της έχεις καταβάλει το σώμα της. Ναι, Είναι χαρούμενη γι' αυτό, έτσι. Είναι χαρούμενη. Δεν είναι χαρούμενη. Προσπαθεί να βγει. Αλλά γιατί? Αυτό είναι στη δικιά μου κρίση. Πότε θα την αφήσω να βγει? Πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται τόσο αθώα. Έχεις δίκιο. Πρέπει να σταματήσει αυτή την τόση αγάπη για όλο τον κόσμο. Εγώ πρέπει να γίνει ότι... πιο σκληρή. Να μην κάνει τα χατήρια ολονών. Έχεις δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι η Αναστασία Γιούσεφ δεν θα αλλάξει δυστυχώς. Θα της δώσεις λίγη δύναμη, αλλά θα παραμείνει καλό παιδί και θα προσφέρει. Έτσι πιστεύω. Πρέπει να αλλάξει. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, κάποιος θα της τη φέρει αν δεν την αλλάξω εγώ. Βασικά προσπαθούν να της τη φέρουν πολύ, αλλά έχω δει ότι είναι μάχημη. Είναι και πάρα πολύ ωραία. Δεν τη φοβάμαι καθόλου. Απλά θεωρώ με τη βοήθειά σου, την πολύτιμη βοήθειά σου, θα της προσφέρεις λίγο δύναμη παραπάνω, γιατί μιλάς πάρα πολύ σωστά και νομίζω ότι θα σε ακούσει η Αναστασία Γιούσεφ. Μπράβο Κωνσταντίνε Εμμανουήλ. Χαίρομαι Είσαι, πάρα πας πολύ. πολύ μπροστά. Θα γίνεις ένα ωραίο αβατάρ. Θέλω να σου να κάνω σου άλλη μια πω ερώτηση. Κάτι. Ναι, πες μου. Πες μου. Ωραία. Γιατί εσύ τρως Τι λίγο περισσότερο. περισσότερο hate, γιατί είσαι καινούριος στο χώρο και όταν είσαι στο χώρο καινούριος πολλοί πέφτουν πάνω σου να σε κατατροπώσουνε. Ναι, αλλά είμαι καινούριος εννοείς ως viral, αλλά στην τηλεόραση δουλεύω 20 χρόνια. Ναι, είσαι καινούριος viral. Τον τελευταίο καιρό ωραία. Σε γνώρισαν οι πολλοί και προσπαθούν να σε πολεμήσουν. Μπορείς να μου δώσεις μια συμβουλή ή να μου δώσει η Αναστασία Γιούσεφ μέσα από το σώμα σου μια συμβουλή πώς μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό το hate, ό,τι έκανε και η Γιούσεφ παλιά. Πώς η Γιούσεφ το κατάφερε και το ξεπέρασε? Πώς εγώ μπορώ να το ξεπεράσω όπως η Γιούσεφ? Το Avatar ερωτήθηκε και θα απαντήσει μέσω της Αναστασίας Γιούσεφ. Ναι. Όταν Δεν είχαν έχασε τον έλεγχο. μιλήσει για δικούς τους ανθρώπους, Μπράβο. Όταν την κατηγόρησαν για κάτι που δεν είχε κάνει, ναι. και όταν την Το βρίζανε ξέρω. μαζικά,
αλλά πάντα απαντούσε με ευγένεια. Και αυτό ήταν το όπλο της. Η δεν καλοσύνη και η ευγένεια. Δεν ξέφυγε ποτέ να απαντήσει με το ίδιο χέρι όπως... Η Αναστασία Γιούσεφ έχει πολλά ακόμα ταλέντα που δεν έχετε δει, όπως το υποκριτικό ταλέντο της. Αυτό έχω να τι σου πω ότι ακριβώς αρχίζει όμως να θα ακολουθήσει είναι ανάλογα στη τύχη της. Άρα μας κρύβει εκπλήξεις η Αναστασία Γιούσεφ. Σας κρύβει πολλές εκπλήξεις. Μία από Έχετε τις να δείτε εκπλήξεις... πολλά από αυτό το κορίτσι. Εάν Καλά. τις επιτρέψω εγώ, ο Μέγας Αβατάρ, και την ελευθερώσω. Εγώ θα σου ζητήσω μια χάρη εκτός. Κούτελο και οι δύο, που το μεγάλο κούτελο δείχνει περηφάνεια. Άβαταρ, νομίζω ότι μοιάζουμε πάρα πολύ εμείς οι δύο, πραγματικά. Άρα καλά λένε και μας λένε αδέρφια με την Αναστασία, τη Γιούσεφ. Κοίτα, Γι' αυτό χιλάκια. σε Κάνει, κοιτάω καλά-καλά, γιατί κάνει βλέπω χιλάκια να πολλές δούμε. ομοιότητες. Κάνει χιλάκια να δούμε, έχουμε ίδια. Ωραία. Για κάνει και Βλέπω Μητούλα τώρα. πολλές ομοιότητες. Μητούλα, κάτσε έτσι, Άβαταρ, Μαλάκωσες. Θα την ξανακαταβάλω. Έχεις δίκιο. Άρα όταν η Αναστασία Γιούσεφ βλέπεις ότι κάνει ένα λαθάκι, εσύ θα είσαι το άβαταρ άγγελός της και θα πηγαίνεις και θα την καταβάλεις για να της δίνεις και να της λες ότι όπ, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Και Και ο κάτι τελευταίο. επόμενος που θα καταβάλω θα είσαι εσύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ. Έρχεται η Είμαι την σειρά ώρα. σου. Θες να μου πεις πότε. Έβγαλα και εγώ το εχθές το χριστουγεννιάτικο τραγούδι μου που μιλάει μόνο για αγάπη. Είμαι και εγώ ένας τύπος που δίνω στον κόσμο Δε διατροφή, θέλει αγάπη γυμναστική. το Avatar. Δίνω Δε θέλει αγάπη. σε αυτούς που αξίζουν όμως αγάπη, δεν πρέπει. Το Avatar έχει έρθει θυμωμένο από τον άλλο κόσμο. Το
ξέρω. Πρέπει να δει τι γίνεται πρώτα σε αυτό τον κόσμο. Και μετά ωραία. Θα αποφασίσει. Μου γράφουν από κάτω ότι προκαλούν τον Εμμανουήλ και τη Γιούσεφ. Ποιος θα χορέψει πιο ωραία το tweak. Καλά το είπα. Αν αφήσω ελεύθερη την Αναστασία Γιούσεφ, ναι. Ίσως να μπορέσετε να την ξαναδείτε, να ξαναχορέψει. Εσύ πιστεύεις ότι η Αναστασία Γιούσεφ έχει αδυναμία στον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ? Ναι, του έχει. Της αρέσει. Avatar... Και γελάει. Avatar... Ευχαριστώ. Να το πάρω ως καλό αυτό ή ως αρνητικό? Ως πολύ. Είμαι το Avatar. Και μην εξοργήσεις το Avatar. Δεν θέλω. Γιατί αν το εξοργήσεις... Από κάτω γράφουν ότι έχω δίκιο. Με τη οργή του. Ναι. Θα περάσει από... πολύ άσχημα. Όχι, μα αφού εγώ θέλω να γίνω σαν και σένα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, βασιλιάς της καρδιάς των ανθρώπων και θέλω να γίνω και το άβαταρ της καρδιάς των ανθρώπων. Τολμάς να αποκαλείσαι βασιλιάς πριν σε κάνω άβαταρ? Όχι, 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 όχι. Δεν είμαι βασιλιάς του άβαταρ. Είμαι προς το παρόν ο ταπεινός βασιλιάς Κωνσταντίνος Εμμανουήλ πριν γίνω άβαταρ. Ταπεινός. Απεινός θα είσαι. Μέχρι να γίνεις άβαταρ. Όταν γίνεις άβαταρ, τότε μπορείς να λέγεσαι τρανός. Εννοείται. Okay. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Πιστεύεις, επειδή με έχουν ερωτήσει στο παρελθόν... Ο χρόνος σου τελειώνει. Μια τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και η Αναστασία Γιούσεφ, αφού μοιάζουν και, και όλοι ζητούν να κάνουν ένα ντουέτο, να κάνουν βίντεο μαζί, τους αποκαλούν αδέρφια, πιστεύεις ότι θα ταιριάξουν και θα κάνουν κάτι μαζί ως μελλοντικά σχέδια, θα κάνουν αυτοί οι δύο κάτι μαζί? Ανυπομονώ και έχω να σου πω ότι είσαι ένα από τα πιο καλά avatar και όμορφα, έχεις τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά και την ψυχή που έχω γνωρίσει εξ αποστάσεως, γιατί δεν έχω γνωρίσει avatar από κοντά, μόνο σε ταινίες σε βλέπω avatar μου. Να είσαι καλά, ταπεινό μου. Τέκνο. Σ' αγαπώ και περιμένω να έρθεις να με καταβάλεις. Θες να αποχωρήσω ή θες να παραμείνω με καυτές ερωτήσεις? Εάν έχεις κάποια ερώτηση το avatar, σε αφήνει να την κάνεις. Έχω ερώτηση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Η Αναστασία, η Γιούσεφ, η γνωστή ως αστεράκι, ως το αστέρι μας, θεωρείς ότι έχει κάνει κάποια λάθη στη ζωή της? Και αν γύρναγε το χρόνο πίσω θα άλλαζε κάτι? Όπως όλοι οι άνθρωποι και η Αναστασία, η Γιούσεφ έχει κάνει αρκετά λάθη στη ζωή της. Εις βάρος της ή εις βάρος των άλλων? Πάντα εις βάρος της. Ποτέ δεν πειράζει τους άλλους. Ποτέ δεν λέει κακίες για τους άλλους. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα της λάθη. Το ξέρω. Είναι πάντα τόσο καλή. Το ξέρω. Και πολλές φορές όταν είσαι καλός δεν κερδίζεις.
Απλά ήταν τυχερή. Το ξέρω. Και έξυπνη. Εγώ τη θεωρώ και έξυπνη την Αναστασία Γιούσεφ. Είναι πανέξυπνο. Είναι πολύ έξυπνη. Μπορεί να δίνει χαρά και είναι αθώα. Γι' αυτό την κατάβαλα. Να σου πω κάτι, είναι αθώα, αλλά παρόλα αυτά έχει μια ξυπνάδα που προστατεύει τον εαυτό της. Το πιστεύεις αυτό, Avatar, ή όχι? Ναι, ξέρει να προστατεύει τον εαυτό της. Γι' αυτό και εγώ δύσκολα την κατάβαλα. Γιατί εννοεί. Μποπότης, το σώμα της, το όμορφο, θεωρείς ότι είναι και στη ζωή της τόσο προκλητική ή το κάνει απλά για να δώσει χαρά στον κόσμο? Γιατί την έχουν παρεξηγήσει πολύ. Η Αναστασία Γιούσεφ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δείχνει. Το ξέρω. Δεν είναι καθόλου προκλητική. Το ξέρω. Καθόλου. Στην πραγματική τη ζωή είναι ένα μικρό κορίτσι. Αυτή τον Avatar τώρα. Είναι ερωτευμένη όμως με κάποιο υπαρκτό πρόσωπο εκτός από σένα που σίγουρα θα σε ερωτευτεί ή όχι? Ναι, είναι. Και έρχεται η εκδίκηση και γι' αυτόν. Α, άρα δεν έχει σχέση. Άρα δεν έχει σχέση, απλά είναι ερωτευμένη με κάποιον, αλλά δεν έχει σχέση. Έχει σχέση. Άρα έχει αλλά σχέση. Αλλά σε λίγο δεν θα έχει. Τώρα κάνεις δήλωση. Τώρα κάνεις δήλωση, Avatar. Άρα η Αναστασία Γιούσεφ. Σε βλέπω έξαλλο, Avatar. Είμαι οργισμένος. Ταπεινό μου τέκνο. Πώς θα τον εκδικηθεί η Αναστασία Γιούσεφ αυτόν? Ωραία. Σε ευχαριστώ, Avatar. Περιμένω να έρθεις να με καταβάλεις. Να είσαι καλά. Θα σου έρθω κάνω σύντομα και σε σένα. Σου κάνω υπόκληση και σε ευχαριστώ που μίλησα μαζί σου. Είναι τιμή μου, Avatar. Να μου προσέξεις την Αναστασία τη Γιούσεφ. Να προσέξεις την Αναστασία τη Γιούσεφ. Step sister. Ναι. Α, step sister, ναι. Έχει η Αναστασία μία sister. Αλλά μάλλον sister, brother, είναι αυτός ο Κωνσταντίνος. Γιατί μοιάζουν πολύ. Που θα τον καταβάλω. Δεν είμαι η Αναστασία, Άννα Μαρία Βερσή. Μη μιλάς έτσι στο Avatar.
Γιατί μπορεί να καταβάλει εσένα μετά. Έφυγε ο Εμμανουήλ και είναι ο επόμενος που θα καταβάλω. Είσαι μανιτάρι, Μυρτό. Τότε δεν μπορώ να σε καταβάλω. Ποιες ξανθόψυρες. Κακό. Πανούλη, πρόσεχε τι λες. Βοήθεια να φωνάζεις. Μπράβο. Παρεξηγημένο. Δεν είμαι αγόρι, ούτε κορίτσι. Είμαι ουδέτερο. Να γεμίσει το κόσμο όλο με πολέματα. Να γίνει όλος ο κόσμος. Έτσι. Άβατα. Σας αρέσει. Τι λέτε. Είμαστε καλοί κατά βάθος. Για να δω. Όποιος μιλάει και λέει προσβλητικά σχόλια προκαλεί την οργή του άβατα. Να προσέχετε λοιπόν, γιατί ίσως είστε ο επόμενος. Ασημίνα. Ποια είναι αυτή. Είναι φίλη της Αναστασίας. Ίσως καταβάλω αυτή μετά. Έχω πολλούς εδώ που έχω βρει που μπορεί να καταβάλω. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Πόση ώρα το make-up. Ποιο make-up. Μην προσβάλλετε το avatar. Εγώ έτσι γεννήθηκα. Και θα γίνετε κι εσείς όλοι έτσι σιγά σιγά. Μη φρικάρεις, Ασημίνα. Αν έχεις ερωτήσεις, μπορείς να πεις. Να ρωτήσεις το Avatar. Ό,τι θες. Νάνση, δεν χρειάζονται μαθηματικά. Αν γίνεις Avatar, για να δω πολλά σχόλια. Wow. Λοιπόν. Θα βάλω άτομα μέσα. Έπαιζε το κινητό της Αναστασίας. Είναι καινούριο. Πήρε και καινούριο. Θα της το καταβάλω εγώ. Για να πάω κάτω, κάτω, κάτω στα σχόλιά σας. Για να δω τι έχετε ερωτήσει την Αναστασία. Μη γελάτε με το άδωτο. Δεν πρέπει να γυρίσω στην Αναστασία. Είμαι το Avatar. Γεια σου, Σταυράκη. Είσαι ερωτήσεις. Για να σε βάλω. Για να δω. Θέλω ερωτήσεις. Από τον κόσμο. Για τον κόσμο του Avatar, να μάθετε. Για να σας βρω προετοιμασμένους όταν έρθω να σας καταβάλω. Πολύ καλησπέρα, ταπεινό μου Avatar. Γεια σου, παιδί μου. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι δημοσιογράφος. Και ψάχνω για μεταφυσικά... Βγήκε στη γη το Avatar.
εκπληκτικό έπαθλο. Η Αναστασία Γιούσεφ δείχνει έτσι και μπορεί να είναι σεξουαλική κοπέλα, αλλά δεν κάνει τέτοια πράγματα. Της έχουν πει πολλά, πολλές χιλιάδες ευρώ για να κάνει. Μαθαίνω τα μυστικά του. Είναι υπερβολικά καλή και πίστευε ότι η καλοσύνη της Αναστασίας θα σε έδιωχνε. Μπόρεσα και μπήκα, γιατί είναι καλή, αλλά είναι και έξυπνη. Το ξέρω. Και είναι ένα συνδυασμός. Δεν περίμενε να την ξεγελάσεις. Δεν χρειάστηκε να την ξεγελάσω. Μόνο μπήκαμε στο μυαλό της και άρχισε να αλλάζει η φωνή της. Να βλέπει τις φλέβες της μπλε. Νομίζω έκανε και κάποιο story που το έλεγε ότι δεν ένιωθε πολύ καλά. Το ξέρω. Εκεί ανησύχησαν οι followers. Είχα μια και τώρα βλέπουν εμένα. Έχουμε, όλα είναι πιθανά. Δεν το θεωρώ απίθανο καθόλου. Γι' αυτό ήρθα κι εγώ αυτή τη χρονιά. Έχουν πάει όλα σε κατάσταση. Γιατί όλα το περιμένατε. Και μόνο εμένα δεν περιμένατε. Να πάρεις τον καλύτερο άνθρωπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Εδώ, ρε, έξω το κακό από το σπίτι, έξω το κακό από το σπίτι. Έξω το κακό από το σπίτι, έξω το κακό από το σπίτι. Θα το ξορκίσουμε το κακό, ρε.
Ήμουν δείχνεις τέτοια γιατί δεν προκαλέσεις την οργή μου. Δεν φοβάμαι. Και αν προκαλέσεις την οργή μου, μπορεί και να σε φάω. Να μην σε καταβάλω απλά. Αλλά να σε φάω. Έχω τον νόμο μου στο σπίτι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω από εδώ. Είναι κίτρινο. Τι κατέβαλα την Αναστασία Γιώσεφ και έχουν αλλάξει τα πάντα χρώματα. Τα χέρια της, τα πόδια της, τα δόντια της. Όλα. Θέλω πιο τρομακτικές ερωτήσεις. Φάσια, τι θέλει να μας πει. Φέρει την Αναστασία. Όχι, όχι. Τι θέλετε. Όχι, άκου να σε ρωτήσω. Μην το κοτίνη, έχω τρομάξει. Περίμενε. Μην γελάτε. Θα μιλάτε με σεβασμό προς τα στο άβατα. Ζητώ. Θέλω σεβασμό. Βάσια εσύ ομορφούλ.
αγριεμένος γιατί μόλις ήρθα στη γη. Ήμουν εκατομμύρια χρόνια φυλακισμένος. Και ήρθα αγριεμένο να καταβάλω εσάς. Την κόρη να καταβάλεις. Μπας και πιο άλλη λίγο μυαλό. Λίγο μυαλό χρειάζεται εδώ. Θέλει κι άλλο μυαλό. Κόνη, είσαι η επόμενη. Έρχομαι να σε καταβάλω. Αυτό μου έλειπε τώρα. Όλα τα αυτό μου έλειπε. Θα την κάνεις να κερδίσει όλους τους έρωτες που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει η Κόνη. Ναι. Όταν είσαι Avatar μπορείς να κάνεις τα πάντα. Για ξανασκέψου το Κόνη. Θέλεις ή θα σε καταβάλω με το ζόρι. Δεν χρειάζεται να παίξουμε ζόρικα τώρα, νομίζω. Έτσι, αν είναι να κάνω ό,τι θέλω, κάτι βαλέμε. Μπορείς το να κάνω. Avatar. Θυμώνει το Avatar. Θυμώνει. Κάτε ερωτήσεις.
Εάν δεν το πείτε, θα σας καταβάλω. Και θα είναι δύσκολο. Γεια σας. Εκεί, όταν πειράτε.